Εκπαιδευτική επίσκεψη στην Ιταλία πραγματοποίησε το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Μυτιλήνης στο πλαίσιο ανταλλαγής επισκέψεων και απόκτησης εμπειριών. Στους λόγους και τα αποτελέσματα του ταξιδιού αναφέρθηκαν οι εκπαιδευτικοί του σχολείου Μιχαέλα Χιώτη και Στρατούλα Αρναούτη. Από τις 19 Νοεμβρίου έως τις 26 Νοεμβρίου, το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας και συγκεκριμένα με τον κύριο Σέντα Θεόδωρο, που είναι υποδιευθυντής στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας, και οι εκπαιδεύτριες ενηλίκων Αρναούτη Ευστρατεία, Καρακλά Μισίνη και εγώ, Χίο Μιχαέλα, επισκεφτήκαμε το Ρίμινι της Ιταλίας με σκοπό να πραγματοποιήσουμε μια επιμόρφωση εκπαιδευτών ενηλίκων σε μια πολυπολιτισμική πραγματικότητα, το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας. Η συνάντηση αυτή ήταν μέσα στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus Plus. Πραγματοποιήθηκαν πάρα πολλές επισκέψεις, ήταν πολύ ενδιαφέρουσες οι συναντήσεις που ολοκληρώσαμε. Συγκεκριμένα επισκεφτήκαμε ένα αντίστοιχο σχολείο ενηλίκων στο Ρίμινι της Ιταλίας, είδαμε πάρα πολλά κοινά πράγματα και κυρίως πώς γίνεται το κομμάτι της γλωσσομάθειας και της εκμάθησης της ιταλικής γλώσσας. Στη συνέχεια επισκεφτήκαμε την αντιδήμαρχο στο Ρίμινι και μιλήσαμε μαζί της για θέματα του προσφυγικού προβλήματος. Καθώς επισκεφτήκαμε την υπεύθυνη σε ένα πολύ μεγάλο και οργανωμένο κέντρο έβρεσης εργασίας, η οποία καταγράφει το προφίλ των ατόμων που αναζητούν εργασία και τους βοηθάει στην αναζήτηση και έβρεση εργασίας. Και αυτή μοιράστηκε μαζί μας πολύ σημαντικά πράγματα και πολύ ωραίες εμπειρίες σχετικά με την αναζήτηση της εργασίας και με το προσφυγικό και την αντιμετώπιση των ατόμων που δεν κατάγονται από την Ιταλία, από άλλες χώρες, όπως είναι οι πρόσφυγες και οι μετανάστες. Τέλος, μια πολύ σημαντική επίσκεψη πραγματοποιήθηκε από εμάς με μια ερευνήτρια του προσφυγικού από το Πανεπιστήμιο της Μπολόνιας, η οποία μας μίλησε για τις διαστάσεις του προσφυγικού και για τις λύσεις που μπορούμε να βρούμε και να αντιμετωπίσουμε πάνω σε αυτό. Από όλες αυτές τις συναντήσεις, πολύ σημαντικό συμπέρασμα είναι το εξής, ότι αναπτύχθηκαν έννοιες όπως ο εθελοντισμός, η κοινωνική εργασία, η κοινωνική ευθύνη, η παρατήρηση, η παρακολούθηση ατόμων από ευάλωτες κοινωνικά ομάδες και φυσικά ο μεγάλος και σημαντικός ρόλος της Εκκλησίας στο κομμάτι των ατόμων που αναζητούν εργασία. Αυτό που πρέπει να τονίσουμε και είναι σημαντικό είναι ότι φυσικά η Ελλάδα αντιμετωπίζει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα συγκριτικά με την Ιταλία στο κομμάτι το προσφυγικό. Παρά αυτά όμως δόθηκαν πολύ ωραίες εφαρμόσιμες προτάσεις, ακούστηκαν από την Ιταλία και από τα άτομα που μας φιλοξένησαν και τους φορείς, οι οποίες είναι εκπαιδευτικές και μη. Κλείνοντας, θα ήθελα να πω ότι το σχολείο μας ετοιμάζει και οργανώνει την επόμενη επίσκεψη, η οποία θα είναι στο Ηνωμένο Βασίλειο και αυτή φυσικά αφορά την αντίστοιχη επιμόρφωση σε θέματα προσφυγικού. Όπως προαναφέρθηκε από τη συνάδελφο, στόχος του προγράμματος και της επίσκεψής μας στην Ιταλία ήταν και να μάθουμε κάποια πράγματα για το προσφυγικό θέμα. Αρχικά να πούμε ότι η Ιταλία έχει 60 εκατομμύρια προσφύγους. Εμείς πιο συγκεκριμένα επισκεφτήκαμε την πόλη του Ρίμινι, η οποία έχει γενικότερο πληθυσμό 150.000 άτομα και μέσα σε αυτή την πόλη ανακαλύψαμε δύο συστήματα τα οποία αναφέρονται στο προσφυγικό θέμα και υποστηρίζουν τους πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο. Το πρώτο σύστημα είναι το Σύστημα Προστασίας για αιτούντες άσυλο και για πρόσφυγες, το οποίο στην ουσία υποστηρίζεται από την τοπική αυτοδιοίκηση της Ιταλίας και δέχεται ελάχιστα άτομα, σύνολο 50, από τα 700 που κατέφτασαν το 2014. Το δεύτερο σύστημα υποστηρίζεται από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση και μπορεί να δεχτεί γύρω στους 800 πρόσφυγες και έχει ως στόχο την εκμάθηση της ιταλικής γλώσσας, την επαγγελματική κατάρτιση και κυρίως την απασχόληση όλων αυτών των ατόμων. Όσον αφορά το οικονομικό θέμα, σε κάθε άτομο η Ιταλία μπορεί να προσφέρει 35 ευρώ ημερησίως. Δηλαδή, από αυτά τα 35 ευρώ, τα άτομα μπορούν να κρατήσουν 70 ευρώ στην τσέπη τους. Τα υπόλοιπα, το κράτος τους καλύπτει. Στέγη, διατροφή, επαγγελματική κατάρτιση, τοπικές μετακινήσεις και νομική υποστήριξη.
αξίζει να τονίσουμε το σλόγγαν της Ιταλίας. Το προσφυγικό δεν είναι υποχρεωτικό, αλλά μπορεί να γίνει διαχειρίσιμο. Δηλαδή, μέσα από αυτό το σλόγγαν καταλαβαίνουμε όλοι μας ότι στόχος όλων και του κάθε πολίτη ειδικότερα είναι να κατανοήσουμε την κατάσταση και το πρόβλημα που υπάρχει και κυρίως να στοχεύσουμε στην αδελφοποίηση, δηλαδή να ανταλλάξουμε ιδέες και μπορούν να μετακινηθούν και τα σχολεία μας στην Ιταλία, να δουν τι επικρατεί εκεί και αντίστοιχα η Ιταλία να έρθει στο νησί μας. Οι εμπειρίες μας από αυτή την επίσκεψη ήταν πολύ σημαντικές, αποκομίσαμε πολύ σημαντικά στοιχεία και θα θέλαμε και στο μέλλον να ξαναεπαναληφθεί.